This is my home. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα παιχνίδια που δίχασαν το κοινό σε φανατικούς οπαδούς και παραπονεμένους παίκτες ήταν δίχως αμφιβολία το πρωτότυπο Watch Dogs. Ωστόσο, από το Σικάγο μέχρι το Σαν Φρανσίσκο η απόσταση είναι μεγάλη και η Ubisoft φαίνεται να δείχνει το καλύτερο εαυτό της για να γεφυρώσει αυτή τη διαδρομή μέσα από το δεύτερο μέρος του franchise. Το Watch Dogs 2 αλλάζει σελίδα, φέρνοντας ένα νέο πρωταγωνιστή, μια καινούργια ιστορία και πολλές ενδιαφέρουσες προσθήκες οι οποίες φιλοδοξούν να ιντριγκάρουν ακόμα και τους πιο δύσπιστους. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα πρέπει να πω πως το συγκεκριμένο review αφορά μόνο το single player campaign, αφού το online κομμάτι του παιχνιδιού δεν είναι διαθέσιμο ακόμα και δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με αυτό. Ο τίτλος ξεκινάει με ένα εισαγωγικό cinematic μέσω του οποίου γίνονται και οι πρώτες συστάσεις με τον πρωταγωνιστή και έτσι μια ιδέα σχετικά με όλα όσα έρχονται. Ο Μάρκους πρόκειται για ένα ιδιόμορφο και πολύ ταλαντούχο hacker από το Oakland. Από την άλλη, μια ομάδα hackers που ακούει στο όνομα DedSec δείχνει να εκτιμάει τα ταλέντα του κεντρικού χαρακτήρα, καλώντας τον στην εκεντρική τους ομάδα. Η υπόθεση διαθέτει αμέτρητες επιρροές από το κινηματογράφο και την τηλεόραση, με την τηλεοπτική σειρά Mr. Robot να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην υπόθεση του Μάρκους. Ανάμεσα στη δράση, τις stealth προσεγγίσεις και τα puzzles, το Watch Dogs 2 φέρνει το απόγειο της κουλτούρας των 90s, σατιρίζοντας με εύστοχο χιούμορ τη βιομηχανία του τότε και του σήμερα. Από δημοφιλείς κινηματογραφικούς αστέρες και βιντεοπαιχνίδια περασμένων δεκαετιών, μέχρι τον εθισμό στα social media και τη σύγχρονη στάση του διαδικτύου, το Watch Dogs 2 δίνει την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε ένα Luna Park γεμάτο αναμνήσεις. Το κινητό του πρωταγωνιστή είναι πιο πλούσιο από ποτέ, ενώ φέτος διαθέτει αμέτρητες διασκεδαστικές και ενημερωτικές εφαρμογές. Κάποιες από αυτές είναι υψής της σημασίας και θα τις χρησιμοποιήσουμε καθημερινά, όπως για παράδειγμα το εύχριστο και αλάνθαστο Noodle Maps. Η εφαρμογή της DedSec, η οποία περιλαμβάνει όλες τις αποστολές που μπορούμε να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και το Research, στο οποίο θα βρείτε ένα εκτενές και πλούσιο skill tree του κεντρικού μας χαρακτήρα. Η ψηφιακή αναπαραγωγή του Σαν Φρανσίσκο έχει αποδοθεί εξαιρετικά, πράγμα που θα ξυπνήσει αναμνήσεις σε όσους έχουν επισκεφθεί την πόλη στο παρελθόν. Ωστόσο, δεν πρόκειται για πιστή απόδοση της περιοχής, αφού η Ubi έχει βάλει τις δικές της πινελιές στο μεγάλο ανοιχτό κόσμο του τίτλου. Είτε ακολουθήσετε κάποια από τις βασικές αποστολές του campaign, είτε κάνετε μια απλή βόλτα στους δρόμους της πόλης, οι δραστηριότητες δεν θα σας αφήσουν σε χλωρό κλαρί, αφού ακόμα και οι ιστορίες των NPCs ενθαρρύνουν να τους παρακολουθήσετε, να τους κάνετε φάρσες ή απλώς να τους κλέψετε. Το Watch Dogs 2 προσφέρει μια πλειάδα αποστολών. Οι βασικές αποστολές του campaign είναι χορταστικές και μεγάλες, ενώ χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια, δίνοντας έτσι ποικιλία στις προκλήσεις. Τις περισσότερες φορές θα χρειαστεί να εισβάλλετε σε δεδαλώδη κτίρια προκειμένου να υποκλέψετε δεδομένα εταιριών και προγραμμάτων, όμως μέχρι να φτάσετε στον τελικό στόχο υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις στην ιστορία. Η βία και ο σαματάς στο Watch Dogs 2 αποτελούν την τελευταία λύση την οποία θα επιλέξει ο πρωταγωνιστής, αφού συνήθως χρειάζεται να παραμείνουμε αθόρυβοι και απαρατήρητοι από κάθε αδιάκριτο βλέμμα. Παρότι λοιπόν οι σφαίρες του όπλου μας είναι αμέτρητες, όσο πιο αχρίαστες παραμείνουν, τόσο το καλύτερο. Φέτος, η Ubisoft φωνάζει τη λέξη διασκέδαση με το καλησπέρα σας, φέρνοντας ένα πολύ πιο ανάλαφρο και ευχάριστο παιχνίδι στα χέρια μας, αφού το χιούμορ και οι εύστοχοι διάλογοι βάζουν το κερασάκι στην τούρτα της διασκέδασης ανάμεσα στις 25 ώρες περίπου που ασχολήθηκα μέχρι στιγμής με τον τίτλο. Πέρα από το οπλοστάσιο του Μάρκους, το οποίο κατασκευάζεται από τον 3D printer της DedSec, το inventory του φέτος εμπλουτίζεται με δύο νέες προσθήκες, οι οποίες φέρνουν μεγάλες αλλαγές στο gameplay για την εμπειρία του τίτλου. Πρόκειται για δύο drones. Το RC Jumper, ένα drone με ρόδες, το οποίο περιφέρεται ύπουλα ανάμεσα σε σωλήνες και κτίρια, και το εναέριο Quadcopter, το οποίο αποκτάμε αρκετά αργότερα στο παιχνίδι και εξυπηρετεί σε παρακολουθήσεις και αποστολές πετώντας σε μεγάλα ύψη. Η προσθήκη και η χρήση των drones λειτουργεί σαν να έχουμε τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες τους οποίους μπορούμε να εναλλάσσουμε εν μέσω των αποστολών. Κάτι σαν τον Grand Theft Auto 5 δηλαδή. Έχοντας στο πλευρό μας τα drones, τις απίθανες ικανότητες hacking και parkour του Μάρκους και ένα περιβάλλον γεμάτο ελευθερίες, οποιαδήποτε παράξενη, θεότρελη, οτιδήποτε στρατηγική σας έρθει στο μυαλό, δεν είναι καθόλου απίθανο να μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί, όσο τραβηγμένη και αν φαντάζει. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο ατού του συγκεκριμένου τίτλου. Εκείνο το σημείο το οποίο με μπέρδεψε ωστόσο στον τίτλο ήταν οι αντιδράσεις των εχθρών και η παράξενη αντίληψη της τεχνητής τους νοημοσύνης. Άλλες φορές μπορεί να έχουν οξυμένα αντανακλαστικά, άλλες φορές μπορεί να περάσει από μπροστά τους και να μην καταλάβουν τίποτα.
Η οδήγηση δεν θα μπορούσε να λείπει σε ένα τίτλο ανοιχτού κόσμου όπως το Watch Dogs 2. Έτσι λοιπόν, στο San Francisco θα χρειαστεί να οδηγήσουμε ένα σωρό οχήματα. Από ακριβά αυτοκίνητα μέχρι σακαράκες. Και από μοτοσυκλέτες μέχρι υπερπολιτελή σκάφη ανακαλύπτοντας την arcade φύση του σχεδιασμού τους. Φέτος πολλά από τα προβλήματα του προκατόχου του διορθώνονται με τα οχήματα να έχουν πολύ καλύτερο έλεγχο και η οδήγηση να είναι πολύ πιο ομαλή και ευχάριστη. Ωστόσο, το crash test των αυτοκινήτων δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Crash! Wait a minute! Hey, tell me I got something good. Nope! Crash! Σίγουρα, αν δεν δοκιμάσει κανείς τα online χαρακτηριστικά του τίτλου, δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για το παιχνίδι. Όμως, μέχρι στιγμής, όλα όσα είδαμε στο single player campaign ήταν αρκετά ικανοποιητικά για να αποζημιώσουν την ανυπομονησία για όσα έρχονται. Το Watch Dogs 2 είναι ακριβώς το παιχνίδι που θα θέλαμε να ήταν ο προκάτοχός του. Διασκεδαστικό, καταιγιστικό, όμορφο, γεμάτο ελευθερίες. Με ένα πρωταγωνιστή πιο ενδιαφέρον από ποτέ και αμέτρητες ευκαιρίες για διασκέδαση σε κάθε γωνία του καλοσχεδιασμένου Σαν Φρανσίσκο, ενδεχομένως τα μικροπροβλήματα με τη τεχνητή νοημοσύνη και κάποια άλλα θέματα με το σύστημα κάλυψης μπορούν να ξεπεραστούν με μεγαλύτερη ευκολία από κάθε άλλη φορά. Μείνετε συντονισμένοι στο IGN Greece για το update που έρχεται με το review και την τελική βαθμολογία με τα online features.